Όμως χθες, όπως μάθαμε και όπως υπάρχει και οπτικό ντοκουμέντο, χθες είχαμε μαχαιρώματα, βγήκαμε χέρια μάλλον, όχι μαχαιρώματα, σε μία στιγμή. Είναι αυτές οι εκρήξεις δευτερολέπτου για το τίποτα, για ασήμαντο αφορμή ανάμεσά τους. Και χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια ενός χορευτικού, γιατί βάζουν και μουσικές το βράδυ για να περνάνε, να ψυχαγούνται πιο καλά και να περνάει πιο εύκολα ο χρόνος, και πάλι ήρθαν στα χέρια. Αυτές οι εκρήξεις είναι πάρα πολύ συχνές. Την άλλη φορά μαλώσανε για το ποιος θα φορτίσει το πρώτο στο κινητό του. Να σας πω ότι παραμένουν πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή οι πρόσφυγες. Το πρωί συναντήσαμε μόλις τρεις από αυτούς να κοιμούνται, με δύο κλούβες στο ΜΑΤ να κλείνουν το δρόμο προς τα σύνορα. Όμως, αν κάποιος επιχειρήσει να τους απομακρύνει, τότε εκατοντάδες θα συγκεντρωθούν στο σημείο. Το πρωί ήρθε και συγγνώμη, Ελένη, συγγνώμη, έτσι όπως είμαστε μεγάλης... τώρα, το πλάνο που βλέπουμε πίσω σου, υπάρχει κάποιος με τρακτέρ ο οποίος οργώνει ανάμεσα στις σκηνές? Υπάρχει κάποιος, λοιπόν, ναι, είναι κάτοικος της περιοχής, είναι ο Λάζαρος Σούλης από ό,τι βλέπω, έχει και μια καντίνα εδώ στην περιοχή και λέει ότι είναι η εποχή του οργώματος, μόλις τώρα μπήκε μέσα στο χωράφι. Πού θα οργώσει εκεί στις σκηνές? Είναι δικό του το χωράφι και από ό,τι ξέρω δεν έχει αποζημιωθεί ακόμη. Υπάρχει ζήτημα. Γίνεται μόλις τώρα. Το είδαμε στον τηλεοπτικό φακό. Ναι. Οργώνει. Κάτω οργώνει. Ενδεχομένως όμως να προσπαθεί να κάνει και κάτι άλλο. Διατηρώ επιφυλάξεις. Αν δεν μιλήσω μαζί του, δεν μπορώ να πω ότι το οργώνει ενώ υπάρχει ο καταβλισμός. Ίσως κάποιος άλλος να του ζήτησε να παρέμβει για κάποιο άλλο λόγο. Μάλιστα. Να σας πω ότι το κλίμα που υπάρχει εδώ πέρα δεν φεύγουν παρά έρχονται. Χθες ένα λεωφορείο με το ζόρι δεν γέμισε. Δύο-τρεις οικογένειες μπήκανε μέσα. Περισσότεροι έρχονται. Η επίσημη καταγραφή που δίνει το Υπουργείο είναι αυτοί οι οποίοι καταγράφονται. Εγώ θα σας πω ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι που δεν μπορούν να καταγραφούν. Γιατί? Γιατί έρχονται εδώ μέσα από διαδρομές, από τα χωράφια. Οπότε δεν έρχονται στον καταβλισμό για να γίνει η καταγραφή τους. Έχουμε ως νούμερο από το Υπουργείο μόνο τους καταγεγραμμένους. Και για να επανέλθω λίγο για τα χωράφια, συναντήσαμε και φιλοξενήσαμε στο Sky τον κύριο Γιάννη με την κυρία Ειρήνη. Ένα ζευγάρι αγροτών και ο γιος αγρότης έχουν 100 στρέμματα εδώ, στην έκταση που βλέπετε. Κάποια δικά τους, κάποια ενοικιαζόμενα. Κάθε χρόνο τα σπέρναμε σιτάρι. Τώρα δεν μπορούν να τα σπείρουν, γιατί έχετε δει πώς είναι η κατάσταση. 15.000 ευρώ λένε ότι που θα παίρνουν το εισόδημά τους δεν μπορούν να το πάρουν, αλλά ούτε και να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ, γιατί δεν υπάρχει. Όντως έχετε δίκιο, όμως κάτι πρέπει να κάνει. Πρέπει να προσπαθεί να το οργώσει, γιατί επιμένει ξανά και ξανά σε όλη την περιοχή. Στο ίδιο ίσως σημείο γύρω-γύρω. Όμως και αν το οργώσει, και αν το οργώσει, γιατί και άλλες φορές προσπάθησαν στο παρελθόν, τους προηγούμενους μήνες να το οργώσουν, το πατάνε και να σπείρουν δηλαδή. Αν πάει κάτι να βγει, θα βάλουν τις καινούργιες σκηνές επάνω, θα το πατήσουν. Είναι μάταιο αυτό που κάνουν. Πάντως οι κάτοικοι της περιοχής έχουν φτάσει στα όρια τους. Γι' αυτό και το Σάββατο που μας έρχεται στις 11 το πρωί είναι αποφασισμένοι να κλείσουν τη γέφυρα του αξιού προκειμένου να μην μπουν άλλοι πρόσφυγες για όποιο χρονικό διάστημα. Βέβαια μέσα τα χωράφια μπορούν άνετα να περάσουν. Όμως θα είναι η πρώτη επίσημη δική τους διαμαρτυρία για την κατάσταση που επικρατεί εδώ στην Ιδωμένη. Ώστε να ρωτήσω και κάτι. Άντε και όργωσε. Αυτό λέω. Καταρχήν είναι επικίνδυνο αυτό που γίνεται, γιατί υπάρχουν μωρά παιδιά, πάρα πολλά μωρά παιδιά. Ένα να πεταχτεί και να μπει κάτω από τις ρόδες, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και πήγε να γίνει και στον Πειραιά κάτι αντίστοιχο που έμαθα. Κάποιο λεωφορείο πήγε να πατήσει ένα πιτσερίκι. Εδώ είναι Πειραιάς. Τώρα πλάνα από εικόνα το... από Πειραιά. Ελένη, με όλους αυτούς τους περίεργους τύπους που δεν γνωρίζουμε την ταυτότητά τους, οι οποίοι μπλέκονται μεταξύ των προσφύγων και τους ενημερώνουν λανθασμένα ότι μπορεί να ανοίξουν τα σύνορα, έχετε εντοπίσει κι άλλους και σήμερα? Λοιπόν, από την περασμένη Τετάρτη αυτό που εγώ εντόπισα είναι ότι οι ΜΚΟ ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, και όχι μόνο ΜΚΟ, υπάρχουν και διάφορες οργανώσεις. Εγώ πολλούς ξένους έχω σταματήσει και τους ρωτάω από πού είναι και τι κάνουν. Μου μιλάνε για ανθρωπιστική βοήθεια, ότι έφυγαν από την Αθήνα γιατί στην Αθήνα τους καταγράφουν και είναι πιο σφιχτά τα πράγματα, τους περιορίζουν. Αυτό μου είπανε. Ενώ εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας, μου λένε από την περασμένη Τετάρτη. Τους ρώτησα αν έχουν καταγραφεί εδώ στην Ιδωμένη. Μου λένε, μα δεν υπάρχει κάποιος επίσημος φορέας ο οποίος να καταγράφει. Εδώ είναι ένας αυθαίρετος καταβλισμός, αυτοσχέδιος καταβλισμός, το πούμε έτσι, πέρα από τον περιορισμένο που είναι σε δύο σημεία. Οπότε και εμείς ερχόμαστε εδώ και βοηθάμε. Το θέμα είναι με ποιο τρόπο βοηθά ο καθένας, γιατί σήμερα οι πρόσφυγες, αυτό που συζητάμε μεταξύ τους και αυτό που πιστεύουν, είναι ότι μπορεί τα σύνορα να είναι κλειστά, αλλά θα έρθουν με αεροπλάνα από τη Γερμανία και την Ευρώπη να τους πάρουν. Και περιμένω να τους πάρουν. Ενώ υπάρχει και στο Facebook και στο σελίδα, μας τη δείχνουν από χθες όλοι οι πρόσφυγες, που τους λέει πώς θα πάνε μέσω Αλβανίας. Πάντως είναι απίστευτη αυτή η εικόνα που μας μεταδίδεις, Ελένη.
ανάμεσα στα παιδιά και τις σκηνές ένα τρακτέρ με το. Για πρώτη φορά βλέπουμε την αγανάκτηση των κατοίκων της περιοχής να έχει ξεχυλήσει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν τους είδαμε να αντιδρούν. Αν ήμασταν σε άλλη περιοχή, νομίζω θα κάνανε και πολλές κινητοποίησεις. Αυτοί οι άνθρωποι τους έχουν φιλοξενήσει στα σπίτια τους, έχουν μαγειρέψει ξανά και ξανά. Προχθές ανοίξανε σπίτι οι πρόσφυγες που και αυτή η ανάγκη επιβίωση έχουν. Μαγείρεψα μέσα στην κουζίνα του σπιτιού που είναι εξοχική κατοικία ενός ζευγαριού που μένει στην Θεσσαλονίκη. Και παραλίγο να βάλουν και φωτιά στην κουζίνα. Και όταν το πρωί φύγανε, ενημέρωσαν τους ιδιοκτήτες να έρθουν να το δούνε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε